Καλησπέρα φίλοι και φίλοι του καναλιού. Σε ακόμα ένα επεισόδιο από τα δολώματα που βρίσκουμε στις ελληνικές θάλασσες. Σήμερα έχουμε δόλωμα ολοθούριο, απαγορευμένο στην αλίευσή του εδώ πέρα στην Ελλάδα, αν και το κυνηγάνε αρκετά οι αστυνομικές αρχές. Αυτό καταφέρνουν και το βγάζουν προς τα έξω, πωλείται πανάκριβα στην Κίνα, στις ασιατικές χώρες γενικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς θα το προετοιμάσουμε. Θα κόψουμε τις δύο άκρες. Δεν μας χρειάζεται. Και την άλλη. Και μετά θα το ανοίξουμε. Έχει αρκετά σκληρό δέρμα. Το συγκεκριμένο κανονικά έχει εντόστια μέσα, είτε σε βγάζει μία βλένα, είναι σαν στο σαράχνης. Αλλά αυτό συνήθως το κάνει στην άμυνα, όταν το πιάνει το ολοθούριο. Συγκεκριμένο αυτό έφτισε τα όργανά του έξω, όλα. Είναι είδος που μπορεί να αναπληρώσει τα πάντα από όργανα, άσχετα αν τα έχει φτύσει. Μπορεί να βγάλει καινούργια καρδιά, καινούργιο σηκώτη, καινούργια όλα τα όργανα τα ζωτικά. Λοιπόν, αυτό είναι. Το ανοίξουμε λίγο εδώ πέρα στις άκρες. Να είναι ok. Τώρα εμείς από αυτό εδώ πέρα, αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι το απ' έξω. Είναι αυτή εδώ πέρα η πέτσα εσωτερική μέσα. Για να τη βγάλουμε αυτή την πέτσα, θα πάρουμε ένα κουτάλι. Και θα αρχίσουμε να ξύνουμε. Λίγο υπομονή θέλει και βγαίνει. Δεν είναι κάτι. Ιδανικό δόλωμα για τσιπούρες και όχι μόνο. Για μένα είναι από τα κορυφαία δολώματα των ελληνικών θαλασσών. Εννοείται δεν πωλείται σε καταστήματα. Όπως είπαμε πριν, είναι παράνομη η αλίευσή του. Τώρα εντάξει, θα βγάλουμε εμείς ένα για να κάνουμε ένα ψαρεματάκι, δεν τρέχει κάτι. Αλλά τώρα να το βγάζεις για να δολώνεις ολόκληρα παραγάδια ή να το βγάζεις για να το σμπρώχνεις στο εξωτερικό, δεν θα ήταν ότι καλύτερο. Παίζουν μεγάλα πρόστιμα. Τώρα το συγκεκριμένο κομμάτι δεν μας χρειάζεται πλέον. Την έχουμε βγάλει την πέτσα. Και μας έχει μείνει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Το αυτό εδώ το βλέπετε και λέτε είναι μικρό και είναι αρκετά μαλακό. Αυτό όσο μένει μέσα σε θαλασσινό νερό, τόσο φουσκώνει και γίνεται πιο σκληρό. Οπότε, εγώ τι κάνω πριν τα δολώσω? Θα το κόψω στη μέση και δολώνω το όπως το καλαμάρι, έτσι. Καλαμάρι, σουπιά και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα μπουκαλάκι με θαλασσινό νερό. Θα το βάλουμε μέσα. Θα το κλείσουμε. Και θα το κλείσουμε. Θέλει κανένα δεκάλεπτο χτύπημα για να είσαι ok. Βλέπετε πως αφρίζει. Και αυτός είναι και ο τρόπος για άμα θέλετε να το αποθηκεύσετε κατάψυξη, έτσι. Δηλαδή αν έχει μείνει κάποιο και δεν το έχει χρησιμοποιήσει,
θαλασσινό νερό και κατάψυξη. Πρέπει δηλαδή να καταψυχθεί μέσα στο νερό. Ούτως ή άλλως πατώνει το δόλωμα. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται και δεν μπουκώνεται πολύ τα γύστρια. Γιατί αυτό όσο μένει μέσα στο νερό, τόσο πιο πολύ μπουκώνει. Θα σας κρύψει το αρπάδι. Θα χαθεί το γύστρι μέσα στο δόλωμα και δεν θα ψαρέψει σωστά. Βλέπετε πως ήταν πριν. Έχει σκληρύνει πλέον το δόλωμα και δεν το χτυπήσαμε και το δεκάλεπτο που είπαμε. Μπορεί να γίνει ακόμα πιο σκληρό. Οπότε το κόβουμε λωρίδες και το δολώνουμε όπως είπαμε σαν το καλαμάρι, τη σουπιά ή το θράψαλο. Έχω ανεβάσει σχετικό βίντεο με τα συγκεκριμένα δολώματα που δείχνω ακριβώς πως θα δολώνω, οπότε δεν χρειάζεται να ξαναφτιάξουμε απουσίες και να δείξουμε από την αρχή. Αυτό ήταν, παιδιά, το βιντεάκι για το λουθούριο. Πολύ δυνατό δόλωμα, μας έχει δώσει πολύ δυνατές συγκινήσεις το συγκεκριμένο δόλωμα με ψάρια. Δοκιμάστε το και γράψτε μου τις εμπειρίες σας στα σχόλια εάν το έχετε δοκιμάσει ήδη. Αυτά, παιδιά, να είστε καλά. Τα λέμε στο επόμενο. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.